Σου στέλνω μα να επιταγεί λίγα λεφτά απ' τα ξένα για να σου δείξω πως πονώ όπως κι εσύ ή για μένα πουλάκι να γινόμουνα μαζί σου να πετάξω της ξενίτια στα βάσανα για λίγο να ξεχάσω. Κάνε κουρά γιώμανα μου, γρήγορα θα γυρίσω την πικραμένη σου καρδιά χαρανάτη ή γεμίσω. Πουλάκι να γινόμουνα μαζί σου να πετάξω της ξενίτια στα βάσανα για λίγο να ξεχάσω. Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγησαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Είμαστε σήμερα εδώ με την αποστολή Απάτα Ματζιούρας, που για 42 ολόκληρα χρόνια ζει στον Καναδά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας, το οποίο λέγεται Πύργος Ιθώμης. Κάποτε επί τουρκοκρατίας είχαμε βασίλες εδώ πέρα και γι' αυτό το χωριό πήρε αυτό το όνομα. Είμαι πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένη με το χωριό στο οποίο μεγάλωσα, αλλά γεννήθηκα στην Οξιά Καρδίτσας. Έφυγα πάρα πολύ μικρή για τη ξενιτιά. Καλή είναι και η ξενιτιά, είναι η δεύτερη πατρίδα μας, αλλά το χωριό μας πάντα το αγαπάμε, το πονάμε, γιατί εδώ μεγαλώσαμε. Εδώ είναι οι παιδικές μας αναμνήσεις, εδώ ζήσαν οι παππούδες μας, οι παραπαππούδες μας. Και είναι για τον κάθε ξενιτεμένο, είναι λίγο δύσκολα. Κάθε φορά που έρχομαι στο χωριό, θυμάμαι πως ήμασταν παλιά, πως το χωριό ήταν γεμάτο ζωή. Άκουγες παντού παιδάκια στο χωριό, γεμάτο το χωριό, έστω και λίγες οικογένειες. Λέγαμε κάπου 250 παιδιά τότε. Τώρα που γυρίζουμε και βλέπουμε δεν είναι κανείς από αυτούς εδώ πέρα. Το χωριό έχει σχεδόν ερημώσει. Είναι πάρα πολύ λίγες οικογένειες. Όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, τους βλέπουμε, πολλούς δεν τους γνωρίζουμε, γιατί εγώ λείπω 42 χρόνια. Είναι μερικούς φίλους από το σχολείο, τους οποίους δεν τους έχω δει πριν ακόμη φύγω για τον Καναδά, παραπάνω από 45 χρόνια. Και μου έρχεται λίγο έτσι παράξενο, αλλά και λίγο λυπημένο, ας πούμε, που λες που πήγε η ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, κανένα παράπονο και από τη ζωή μου στον Καναδά. Είπαμε, είναι η δεύτερη πατρίδα μας. Έχω δημιουργήσει οικογένεια και πέρα, έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Η πατρίδα πάντα μας λείπει. Και πάντοτε θα είναι στην καρδιά μας. Όπου και να ζούμε. Λέμε όπου θα πάμε στην Ελλάδα, γιατί εδώ είναι η πατρίδα μας, εδώ είναι οι ρίζες μας, εδώ είναι τα πάντα. Στον Καναδά έχουμε πάρα πολλούς πατριώτες. Το Τορόντο τουλάχιστον έχει 150.000 με τα περίχωρα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε τη θρησκεία μας, τα ήθημα, τα ήθη και τα έθιμα. Να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, να
είμαστε, πώς να το πω, σαν... Καμιά φορά που δεν μας έρχονται οι λέξεις. Η ελληνική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα του δυτικού πολιτισμού. Ακριβώς. Και στην ιατρική, αλλά και όπου άλλες έχουν πάρα πολλές, οι περισσότερες λέξεις είναι ελληνικές. Τα παιδιά μας προσπαθούμε να τους μάθουμε τα ελληνικά, που τα μαθαίνουν, ας πούμε, τα παιδιά μας, η δική μας η γενιά, ας πούμε, η τρίτη γενιά που είναι τα παιδιά μας, τα μιλάνε τα ελληνικά. Είναι πολλά παιδιά που δεν τα μιλάνε. Και τα εγγόνια μου δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά εντάξει, τα παιδιά μου τουλάχιστον έχουν μάθει και να μιλάνε ελληνικά και να γράφουν και να χορεύουν. Ή τους πηγαίνουμε στο κατηχητικό, στο χορό, στην εκκλησία. Και δόξα, ας πούμε, το Θεό είναι καλά σε αυτά. Και πάρα πολύ ομογενείς, ας πούμε, εκεί πέρα. Τα παιδιά τους προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους μάθουν. Και τώρα αυτή την εποχή, αυτόν τον 21ο αιώνα, ας πούμε, προσπαθούμε να τα στείλουν στο σχολείο, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Γιατί όπως σου λένε, σε ρωτάνε πού είσαι και τους λες από την Ελλάδα, α, μου αρέσει η ελληνική γλώσσα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και του λέμε ευχαριστώ πολύ. Πότε φύγατε για τον Καναδά? Έφυγα το 1980, το Σεπτέμβριο, 42 χρόνια φέτος. Για ποιο λόγο φύγατε? Για μια καλύτερη ζωή. Είχατε κάποιον γνωστό εκεί που σας περίμενε? Είχα το αδερφό της μαμάς μου, αλλά ήταν και ο άντρας μου εκεί πέρα, με τα πεθερικά μου. Γιατί εγώ τουλάχιστον αυτόν τον καιρό που έφυγα, το 1980, βρήκα σπίτι κάπου να πάω να μείνω. Κάποιος με περίμενε. Αυτοί που φύγαν χρόνια πριν δεν βρήκανε κανένα. Και αυτοί με μια βαλίτσα φύγανε, ταλαιπωρία. Κοιμότανε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο γιατί δεν είχαν πού να μείνουν. Για μένα ήταν λίγο πιο εύκολα, αλλά πάντα όμως όταν πήγα για πρώτη φορά στον Καναδά και λέω «Ωχ, πού ήρθα, η γλώσσα δεν ξέρεις να μιλήσεις», ο κόσμος σε κοιτάζει λίγο, τον βλέπεις παράξενα. Είχα επιθυμήσει την οικογένειά μου, πιο πολύ το μικρότερο μου αδερφό. Ήταν 5 χρονών όταν έφυγα και όταν γύρισα ήταν 18. Ήταν κάπως την πρώτη φορά που ήρθα, έλεγα δεν θα πάω του χρόνου και μετά του παραχρόνου και κάθε χρόνος πέρναγε και ήρθα μετά από 12 χρόνια με 3 παιδιά. Εντάξει. Καλά είμαι. Υπάρχει ελληνική κοινότητα στον Καναδά? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει ελληνική κοινότητα. Όταν ξέρω εγώ βαφτίζομαι κάποιο παιδί. Η κοινότητα εκεί πέρα έχει και δικές της ελληνικές εκκλησίες, αλλά είναι της κοινότητας και έχουμε και το δεσπότη. Αλλά είναι ωραία γιατί εκεί στέλνουμε τα παιδιά μας στο ελληνικό του σχολείο. Εκεί μάθανε τους χορούς. Εκεί μάθανε να κάνουν τις γιορτές 28 Οκτωβρίου και τις 25 Μαρτίου. Όλα τα πάντα εκεί τα μάθανε στην ελληνική κοινότητα. Εσείς είστε πρόεδρος και σε ένα σύλλογο? Ναι, εγώ είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο των Οργιοθετών του Τορόντο, τα άγραφα, έτσι λέγεται ο σύλλογος μας. Είμαι πρόεδρος 15 χρόνια τώρα και μάλλον εκεί θα μείνω, γιατί μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρισκόμαστε, γιατί περάσανε πάρα πολλοί πρόεδροι, αλλά εγώ είμαι τώρα, ας πούμε, πιο μικρή, ενώ η πιο νεότερη, δηλαδή σε... στην υπηρεσία, 15 χρόνια μετά, ας πούμε. Αλλά έχουν γεράσει πολύ, δεν έρχονται, έχουν πολλές απώλειες. Προσπαθούμε όμως να τον κρατήσουμε το σύλλογο, μην είχε και με δόντια. Γιατί έτσι βρισκόμαστε όλοι. Θα πούμε τα δικά μας, θα χορέψουμε τα δικά μας τα τραγούδια, θα χορέψουμε το κλειστό που είναι το της Αργυθέας. Θα πούμε παλιές ιστορίες, θυμάσαι εκείνον. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει. Η καθημερινότητά σου στον Καναδά ποια είναι? Όπως και εδώ. Δουλειά σπίτι, θα πάμε στην εκκλησία μας τις Κυριακές, θα πάμε στο σύλλογό μας, θα κάνουμε καμιά συγκέντρωση, έτσι να πούμε τα δικά μας και η ζωή συνεχίζεται. Σου λείπουν οι δικές σου άνθρωποι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου λείπουν κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ όμως να κάνω και αυτό το ταξίδι κάθε χρόνο. Όσο και να το θέλω,
Όταν είναι και γονείς, σε τραβάει πιο πολύ. Όχι μετά που θα φύγουν οι γονείς, δεν θα θέλεις να δεις τα αδέρφια, δεν θα θέλεις να έρθεις. Αλλά μετά υπάρχει αυτό το άδειο, το συνέστημα στην καρδιά, ας πούμε, ότι πάλι οι γονείς μου δεν είναι εκεί. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα το έκανες ξανά, θα ξανά έφευγες? Ίσως όχι. Μπορεί να ήμουν και καλύτερα στην Ελλάδα, μπορεί να ήμουν και χειρότερα. Αυτό είναι το γραμμένο του καθενός, η τύχη του καθενός, αλλά δεν έχω και κανένα παράπονο όμως και από τη ζωή μου στον Καναδά. Τι θυμάσαι, Αποστολία μου, από τα παιδικά σου χρόνια? Έχω και καλή εμπειρία, αλλά είχαμε και εμείς στην αποφτωχή οικογένεια. Ας πούμε, δεν είχαμε, όσο είχαν μερικά παιδιά στο χωριό, να μπορούν να βγαίνουν ή να έχουν, ας πούμε, ένα καλύτερο ζευγάρι παπούτσια ή να φάνε μια σοκολάτα. Δεν πεινούσαμε, αλλά δεν είχαμε αυτά το κάτι παραπάνω σαν παιδιά. Ούτε φρούτα δεν μπορούσαμε, ας πούμε, να πάρουμε. Ήμασταν 12 άτομα οικογένεια, ήμασταν 8 παιδιά, 2 παππούδες και 2 γονείς. Αλλά δεν πεινάσαμε, καλά ήμασταν. Εντάξει. Υπήρχε αγάπη. Υπήρχε αγάπη όμως και λυπόμασταν το ένα παιδί μου, το ξέρω εγώ, το μάλλον η μαμά ή ο μπαμπάς. Εμείς το λυπόμασταν. Δηλαδή ήμασταν έτσι μαζεμένα, αν μην πώς το λένε, αγαπημένα. Πάρα πολύ αγαπημένα. Εδώ τελείωσα μέχρι την. Πήγα πρώτη Δευτέρα Δημοτικού σε αυτό το σχολείο. Τετάρτη, Πέμπτη τελείωσα στη Ζαγορά πίσω σε ένα χωριό του Πηλίου. Και μετά την Έκτη ξανατελείωσα πάλι εδώ στο χωριό. Εδώ την εκκλησία μας, εδώ κάναμε όλες, ας πούμε, πάντοτε νηστεύαμε. Αυτό ήταν κανόνας. Χριστούγεννα, Πάσχα, νηστεία. 15 Αύγουστο νηστεία και ξέραμε ότι την τάδε μέρα, ας πούμε, θα πάμε στην εκκλησία, θα μεταλάβουμε. Θα γυρίσουμε σπίτι, θα φάμε ό,τι είχε φτιάξει η μητέρα μου και το ζούσαμε αυτό. Ενώ τώρα όμως που έχουμε την πολυτέλεια, είναι μια καθημερινή ημέρα, δεν... Τους λέει Χριστούγεννα, ό,τι έχουμε τη μία τη μέρα, τα έχουμε και τα Χριστούγεννα. Δεν το περιμένουμε όπως το περιμένανε κάποτε. Ενώ τώρα περιμένουν όλοι για τα υλικά αγαθά, δεν περιμένουν για τη θρησκεία, για τα συναισθηματικά. Αυτό είναι όλο. Τα όνειρά σου πραγματοποιήθηκαν? Όχι όλα. Ακόμα έχουμε καιρό. Αλλά εντάξει. Ποια είναι η εικόνα των συμπατριωτών μας στον Καναδά? Είναι γενικά μια καλή εικόνα. Υπάρχουν φυσικά και τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ, ας πούμε, όταν πρωτοπήγα στον Καναδά, με δεχτήκανε εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Αλλά ακούω ιστορίες από άλλους που πήγανε πιο νωρίς από μένα και δεν είχαν που να ρωτήσουν κάποιος να τους βοηθήσει ήδη στη δουλειά. Γιατί πρώτα αρχίσουν όλοι από τη Λάντζα, ας πούμε, στα εστιατόρια, πιάνε ένα πιάτα για να ξεκινήσουν λίγο κάτι, να πιάσουν μια δεκάρα στα χέρια τους για να αρχίσουν να κάνουν τη δική τους τη ζωή. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Οι πατριώτες είναι... Παντρεύτηκες εδώ, στο χωριό, πες μας λίγο γι' αυτό. Όχι, παντρεύτηκα στον Καναδά. Εδώ, ας πούμε, ερωνιάστηκα και παντρεύτηκα στον Καναδά, γιατί πήγα ως τουρίστρια τότε, ήταν πολύ πιο εύκολο να μείνεις. Παντρευτήκαμε φυσικά και κάναμε πολιτικό γάμο και μετά την άλλη χρονιά, το 81 το Μάιο, παντρευτήκαμε στην Ελληνική Εκκλησία, στο Τορόντο. Ο γαμπρός είναι Έλληνας? Είναι Έλληνας και είναι αργιεθεάτης. Α, είναι από τον τόπο μας. Ναι. Παππούς από τον τόπο μας. Ναι, ναι, ναι. Όταν μπήκατε στο αεροπλάνο για να φύγετε για Καναδά, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις σας? Ήμουνα τόσο πολύ συγκινημένη, τόσο πολύ φορτισμένη και στις μέρες που έλεγα να γυρίσω πίσω ή να γυρίσω πίσω. Φυσικά ήθελα να βρω και στον αεροπνευστικό μου. Ανάμεικτα. Ναι, ναι. Πώς νιώσατε όταν φτάσατε στον Καναδά? Περίεργα. Πολύ περίεργα. 16 χρονών ήμουνα. Που να... Δεν ήξερα κάτι, εκτός ας πούμε, που σε αυτούς που ήρθαν, στα παιδερικά μου ήρθα. Και μέναμε μαζί με, ας πούμε, και ο ερμηνευτικός μου, ο άντρας μου τώρα. Και ήταν λίγο, έτσι, λίγο παράξενα. Εγώ φύγαμε από μεγάλη οικογένεια, φτωχή οικογένεια ήμασταν. Και λέμε, άντε να φύγουμε, να βρούμε την τύχη μας. Εντάξει, ευτυχώς. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Και εκεί βάλατε κάποιους στόχους? Κάποιους στόχους. Τους πετύχατε? Όχι.
Γιατί έγινα μαμά στα 17, στα 18 μου, μετά με τρία μωρά, έτσι μείνω πίσω και οπότε δούλευε ο σύζυγος πιο πολύ, μετά πήγα και εγώ, έπιασα και εγώ δουλειά. Εντάξει, εγώ ήθελα να γίνω αστυνομικός πάντοτε. Εδώ στην Ελλάδα που ήμουν ήθελα να γίνω αστυνομικός, αλλά εντάξει, έφυγα μετά για τον Καναδά και οπότε το όνειρό μου δεν πραγματοποιήθηκε. Πώς γινόταν η μετανάστευση εκείνα τα χρόνια? Δύσκολο, αφού μυρολογάγανε κιόλας. Λέγανε που θα πάει το παιδάκι μου και το ένα και το άλλο. Ξέρανε, ας πούμε, αν θα φύγω εγώ, παραδείγματος χάρη, ερχότανε να με αποχαιρετήσουν, εκλέγανε, σου δίνανε και στο χέρι κάτι, ό,τι είχανε περίσσευμα. Και σου λέγανε, άντε εκεί που θα πας, να μην τζουγκρίσεις τον ήχο σου, δηλαδή να είσαι, να περνάς καλά, ας πούμε, και να έχεις καλή τύχη. Εντάξει. Ήταν, ο χωρισμός ήταν πάντοτε δύσκολος. Καμιά φορά κάνανε και λίγο έτσι τραπέζι, να έρθουν όλοι να σε χαιρετήσουν. Έκλαιγε ο ένας, όλοι κλαίγανε και εγώ έκλαιγα. Τον πρώτο τελευταίο μου αδερφό, ότι τον κάνω, τον χαιρέτησα τον. Είναι δύσκολο ο χωρισμός, πώς το λένε, ο ζωντανός, ο χωρισμός είναι πολύ δύσκολος. Τραγούδια ακούγατε? Εμείς μια ζωή δημοτικά και μας μάθαινε, μας έμαθε ο χορό, ο συγχωρημένος μου παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου. Είχε μια εκπομπή «Καλημέρα παιδάκια» και μετά είχε ένα τέταρτο δημοτικά τραγούδια και μας έπιανε από το χέρι για να μάθουμε χορό. Αυτός μας έμαθε χορό. Και εμείς αργότερα φυσικά όταν μεγαλώσαμε, κάνουμε και τα δικά μας. Το αγαπημένο τραγούδι της μανούλας σου? Της μανούλας μου, αυτή της αρέσει τη μια μάνα απόψε μάλλον. Της άρεσε από τότε. Και εγώ τον αδερφό μου τον λένε Κώστα. Και είχε φύγει ο πρώτος που ξενετεύτηκε, είχε πάει στα καράβια. Μετά έφυγα κι εγώ. Μετά... Οι άλλοι φυσικά είναι όλοι εδώ. Μετά ήρθε ο αδερφός μου πέρα στον Καναδά, τον φέραμε πέρα κι αυτόν. Και φέραμε κι άλλον έναν αδερφό μου, είμαστε τρεις πέρα στον Καναδά. Οι υπόλοιποι είναι εδώ. Ωραία μια μάνα, απόψε μια μάνα, απόψε μάλλονε. Μια μάνα απόψε μάλλονε, μάλλονι με το γιο της. Ωραία στα ξένα γιο καμ, στα ξένα αγιο καμ να μη ημπάς. Στα ξένα γιο καμ να μη μπάς για απ' το χωριός μη φεύγεις. Ωραία στα ξένα γιο καμ, στα ξένα αμάνα δεν θα αβρεις. Στα ξένα μάνα δε θα βρεις το πόνο σου να ακλάψεις. Το τραγούδι του πατέρα? Του παπά μου το άρεσε πολύ, ξύπνησε όλο μας πρωί, τα κλέφτηκα. Το αρέσανε πάρα πολύ. Και καθόταν και άμα η μαμά μου μιλούσε καμιά φορά την έλεγε γυναίκα ησυχία. Θέλω να το ακούσω και έπαιζε και τα χεράκια του έτσι, τον θυμάμαι πάνω το ρυθμό του το τραγούδι. Η ζωή στον Καναδά και η ζωή στην Ελλάδα, αν τη συγκρίνουμε. Θα προτιμούσα τη ζωή στην Ελλάδα. Γιατί είσαι στην πατρίδα σου, ένα που γευματά από εκεί, άμα έχεις λίγο ευκαιρία, θα βγεις, ξέρω, θα πας να κάνεις αμπανάκι 2 ώρες, θα γυρίσεις. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Είμαστε δουλειά, σπίτι. Δεν μπορείς να βγαίνεις κάθε μέρα. Δεν βγαίνεις, δηλαδή,
η μεσαία τάξη δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα έξοδα κάθε μέρα. Εδώ όμως στην Ελλάδα, μα είσαι, δεν πειράζει. Ο Έλληνας ένα ευρώ να έχει, ένα ευρώ θα το διασκεδάσει. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και η ζωή εκεί ωραία, δεν λέω, αλλά πρέπει όμως να είσαι σε μια λίγο πιο εύπορη κατάσταση για να μπορείς, ας πούμε, να τα κάνεις αυτά. Να βγαίνεις κάθε μέρα, όμως τα πηγαίνεις. Και εκεί δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε λίμνες. Για να πάμε θάλασσα θέλουμε ή να πάμε, ξέρω εγώ, Καραβαϊκή, ή να πάμε στο Βανκούβερ που είναι 6 ώρες με το αεροπλάνο, είναι μακριά η θάλασσα μας. Ή να πάμε στη Φλόριδα που είναι 4 ώρες. Πώς βλέπεις τη σημερινή Ελλάδα, Αποστολία? Εγώ, ας πούμε, με αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει, κάθε χρόνο που έρχομαι, τον ενδιαφέρον από γνωστούς, από συγγενείς, λιγοστεύει. Δεν σε βλέπουν πλέον που σε βλέπανε πρώτα. Και αυτό με ενοχλεί. Δεν ξέρω, ίσως επειδή περνάνε τόσα χρόνια, δεν βλεπόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ. Εξελίσσεται η Ελλάδα, εξελίσσεται. Δεν είναι όπως είναι κάποτε. Έχει προχωράει, ας πούμε, στην... προοδεύει, αλλά θέλει ακόμη να προοδέψει για να φτάσει άλλες χώρες. Όπως είναι, ας πούμε, ο Καναδάς που είναι πιο μπροστά, όπως είναι άλλες χώρες. Τα σημερινά νέα παιδιά, Αποστολία? Της Ελλάδος, εδώ είναι η νεολαία της Ελλάδος. Ναι, σε σύγκριση με την νεολαία του Καναδά. Τα δικά μας παιδιά, η δική μας νεολαία, τα βλέπω λίγο πιο ήρεμα τα παιδιά. Δηλαδή, τι εννοώ ήρεμα? Δεν έχουν αυτή την ή την ευρικότητα ή την έχουν απαιτήσεις. Τα παιδιά τα δικά μας δεν έχουν έτσι απαιτήσεις και δεν έχουν αυτή την ευρικότητα. Δεν ξέρω, ίσως μπορεί να είναι το περιβάλλον, ίσως είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά, είναι το κλίμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Εμείς τα παιδιά είναι πιο ήρεμα, σε γενικές γραμμές. Εδώ έρχομαι και το βλέπω, τα παιδιά έχουν όλα μια νευρικότητα πάνω τους. Και αυτό δεν ξέρω πού οφείλεται. Τι σημαίνει η πατρίδα για σένα? Η πατρίδα είναι τα πάντα για μένα. Και θα ήθελα όταν πεθάνω να έρθω εδώ πέρα. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημάς, υποφέρεις, πονάς, την πατρίδα ζητάς. Ψεύτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μα πονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε Παναγιά, η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια. Για ξενιτιά μην κλάψει κι όλα τα παιδιά στα σπίτια τους να έρθουν ξανά. Ανάθεμά σε ξενιτιά και εσύ και τα καλά σου. Ευχαριστούμε πολύ την Αποστολία και τα αδέρφια της που μας υποδέχτηκαν σήμερα στο χωριό τους. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας και μας θυμήσατε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα.